Μπαν. Το τουρμπάν δίπλα μου, λοιπόν. Σε παρακαλώ. Εδώ, δίπλα μου. Σοφία. Καλώς την κυπεπέρα, θα μου επιτρέψεις, Κιμ, να κεράσω μια μελιτζάνα την Ευγενία για να με κεράσει ένα τουρμπάν. Έτσι. Γιατί κάπως μου έχει κάτσει αυτό το τουρμπάν και το θέλω, ας πούμε. Τι θα φτιάξουμε? Λοιπόν, θα φτιάξουμε με ζεδάκια σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κόσμο, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη. Και να πούμε ότι θα φτιάξουμε σήμερα τη μελιτζάνα του Μερακλή. Που μπορούμε να τη συνοδεύσουμε και με κρασάκι και με μπυρίτσα και με ουζάκι και με τσιπουράκι και με τσικουδιά και με ό,τι θέλει ο άλλος να το φάει και να το ευχαριστηθεί. Ωραία. Και βλέπω και λουκάνικο. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε και λέμε τα υλικά. Πάμε. Μελιτζάνα, το βασικό μας υλικό. Mm-hmm. Μελιτζάνα, την οποία όπως βλέπεις έχουμε χοντροκόψει και τηγανίσει. Mm-hmm. Φετούλα τυρί. Έχουμε λουκάνικο, ό,τι γεύση λουκάνικο θέλει ο καθένας. Αυτό είναι χωριάτικο, χωριάτικο, κρασάτο. Έχει και πράσο μέσα. Λοιπόν, και έχουμε και ντομάτο χυμό και ριγανίτσα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τέλεια. Τα κάνουμε από το πρωί, τα έχουμε όλα έτοιμα και το βράδυ συνθέτουμε το φαγητό μας για τους καλεσμένους μας ή για τη δική μας την παρεούλα που θέλουμε με τον αγαπημένο μας ή με τον οποιονδήποτε να το φάμε και να το ευχαριστηθούμε. Αχ, και μυρίζει και πολύ ωραία και λέω το λουκάνικο. Είναι φοβερό. Και η μελιτζάνα και το λουκάνικο, αφού επάνω που τη γάνιζα μου λέγανε αμάν, τη φτιάχνει. Αμάν. Αναστατώσαμε όλο το κανάλι. Λοιπόν, φετούλα λοιπόν, θες να μου το κάνει εσύ τριματάκι. Το πατάμε λοιπόν, το κάνουμε τρίμα για να μπορέσει να μπει να κάτσει πιο ωραία στη μελιτζάνα μας. Και βάζουμε σε ένα πιάτο, σε ένα ταψάκι, οπουδήποτε, οτιδήποτε βολεύει τον καθένα μας, τις μελιτζανούλες μας, πάνω στις οποίες θα βάλουμε το τρίμα της φέτας. Παίρνουμε λοιπόν, κάτσε να πάρω ένα κουτάλι, μας βολεύει πολύ καλύτερα. Εσύ τρίβε κανονικότατα, έχουμε δουλίτσα ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε να γεμίσουμε πάρα πολλές μελιτζάνες. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το τρίμα της φέτας μας, το οποίο ακουμπάμε, απλώνουμε στην ουσία πάνω στη μελιτζάνα. Και αμέσως μετά, αφού λοιπόν απλώσουμε το τρίμα της φέτας, βάζουμε λουκανικάκι. Και όπως έχουμε το λουκάνικο στην άκρη, κάνουμε δίπλωμα της μελιτζάνας, το βλέπεις? Ναι. Ένα διπλωματάκι όπου μέσα σε αυτό είναι η μελιτζάνα. Και επειδή θέλουμε να είναι ακόμα πιο μερακλίδικη η μελιτζάνα μας, θα βάλουμε και άλλο ακόμα λουκανικάκι, όπου και αυτό θα το κλείσουμε. Μάλιστα. Βλέπεις λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια τεράστια, ένα ρολό, υπέροχη μελιτζάνα, ρολό μελιτζάνας, το οποίο θα τοποθετήσουμε μέσα στο ταψάκι μας. Δεν βάζουμε καθόλου λάδια, γιατί όπως είναι γνωστό στις όπως είναι γνωστό στις νοικοκυρές, η μελιτζάνα ούτως ή άλλως θα αφήσει αρκετό λαδάκι μέσα, θα ενωθεί με την ντομάτα που έχουμε και θα γίνει και ένα από το τηγάνισμα που του έχει κάνει, θα βγάλει επίσης... Ακριβώς, ναι. Δεν ξετυλίγεται. Τώρα θα δεις το έτοιμο που έχω φτιάξει και θα καταλάβεις. Δεν ξετυλίγεται ποτέ. Λοιπόν, το γυρίζουμε λοιπόν. Βάζουμε πάλι, όπως βλέπεις, λουκανικάκι. Ακόμα ένα γύρισματάκι. Και είμαστε πάλι έτοιμοι να βάλουμε τη μελιτζάνα μας. Τώρα, μα θέλουμε, βάζουμε και μια δοντογλυφίδα. Άμα θέλουμε, βάζουμε. Ναι, δεν έχουμε θέμα. Ότι... Απλά δεν ξεχνάμε μετά να τη βγάλουμε. Σωστό. Γιατί δεν σερβίρουμε ποτέ κάτι με δοντογλυφίδα. Αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε κι άλλο ένα να το δουν οι τηλεθεατές μας. Το ξαναγυρνάμε πάλι. Έτσι ακριβώς. Και προσπαθώ να είμαι αναλυτική, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνουν και στην επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, μου ζητάνε να είμαι αναλυτική για να μπορώ να καταλαβαίνω τα πάντα. Οπότε παραμένω πάντα πολύ αναλυτική. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν πάλι τη μελιτζάνα μας εδώ μέσα και γεμίζουμε, και γεμίζουμε ένα ταψί με μελιτζάνα. Ωραία, όσο θέλουμε. Και όσο θέλουμε. Ακριβώς. Και στο τέλος τι κάνουμε? Φτιάχνουμε μία πολύ ωραία σάλτσα από το ήδη λαδάκι που έχει ρουφήξει μελιτζάνα. Και βάζουμε λίγο ντοματοχυμό επάνω. Ωραία. Κανονικό ντοματοχυμό. Αλάτι, πιπέρι, αυτά. Δεν χρειάζεται καθόλου, τίποτα, γιατί είναι φετούλα αλμυρί, είναι και το λουκάνικο καυτερούλι, δηλαδή θα είναι too much. Το μόνο που βάλουμε για να το αρωματίσουμε λιγάκι είναι ριγανίτσα. Αλλά εννοείται ότι αυτό το ταψί γεμίζει. Δεν είναι μόνο τα τρία που έχουμε εννοείται, κάνει εδώ. Έτσι. Το γεμίζουμε. Διαλέγουμε το μέγεθος του ταψίου που θέλουμε. Ακριβώς. Και να κάνουμε λοιπόν τώρα την κίνηση να το δούμε. Που έχουμε γαντάκια για να δούμε το έτοιμο. Έχουμε κάπου γαντάκια, Κιμ μου. Ναι, έχουμε κάπου γαντάκια. Γαντάκια λοιπόν, για να μπορέσουμε κάτι να το πιάσουμε. Βοήθεια το κοινό. Θα εδώ το πιάσουμε ήτανε. Με άλλο τρόπο. Περίμενε, εδώ ήτανε, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το έτοιμο. Το οποίο κάπου είναι ήτανε, εδώ, τίποτα, το φτιάξαμε, Σοφία, είναι ήδη γίνεται. Έτοιμο. Φτιάχνουμε, περίμενε, τα βρήκα. Είμαστε εδώ. Πανέτοιμοι. Το καλό το παλικάρι, χειροκρότημα θέλω, παιδιά. Εδώ είμαστε. Να τα. Μια χαρά. Λοιπόν, σε πρόλαβα. Εδώ είμαστε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχει ανοίξει καθόλου. Το βλέπουμε. Είναι ακριβώς όπως πρέπει για να τα σερβίρουμε. Πόση ώρα θέλει στο φούρνο? 10 λεπτάκια. Μόνο? Ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σε 10 λεπτάκια είναι έτοιμη. Και να τη σερβίρουμε κιόλας.
Είναι ένας εξαιρετικός μεζές ο οποίος πάντως, μπορεί να παίξει. Μοσχοβολά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μελιτζάνα με τη φέτα. Πάρα πολύ. Τώρα θα μου πούνε ότι σερβίρω σαν σεφ, αλλά πρέπει να σερβίρω και λίγο σαν σεφ, γιατί αυτό είναι ένα εκλεπτισμένο φαγητό, παραδοσιακό. Είναι, είναι. Λοιπόν, και φοβερός μεζές, φοβερός μεζές. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι το πιάτο μας το σημερινό. Ωραία. Και πάμε λοιπόν, τώρα. Κι άλλο μεζεδάκι. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη φορά δεν χρειαζόμαστε καν τα γάντια. Ναι. Διότι τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι που είναι κρύο. Πες μου τι άλλο χρειάζεται να το βρω. Όχι, τα έχουμε όλα εδώ. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε τυροκευτέδες κρύους. Τα υλικά μας. Θέλω. Φετούλα. Ναι. Κατίκι. Μανούρι και ανθότυρο. Αυτά είναι τα βασικά μας υλικά, τα βασικά μας τυριά. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θα στα βάζω εδώ κοιμού και εσύ απλά με το ίδιο το πιρουνάκι εδώ για να μην λερώνουμε και πιρουνάκια, μου τα ξανακάνεις πάλι λιώμα. Γιατί τα τυράκια θα πρέπει να ενωθούν όλα, ορίστε. Εδώ είμαστε. Και το ένα τυράκι μετά το άλλο, τους βάζουμε και τα υγράκια που έχουν μέσα, δεν τα αφήνουμε, ονειρεμένα κι αυτά. Ορίστε. Και εδώ. Και να βάλουμε και το μανούρι, το οποίο και αυτό είναι ένα εξαιρετικό τυρί, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους, αλλά αυτά τα τυράκια γενικότερα γλυκίζουν ανθότυρο και αυτό που θα τα κάνει στην ουσία αλμυρά είναι η φέτα. Έχει πολύ τυρί όμως μέσα. Πολύ. Είναι τυροκευτέδες. Είναι τυρόμπαλες. Είναι τυροκευτέδες, γι' αυτό έχουν πολύ τυρί. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο κάποια άλλη φορά που να έχει λιγότερο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν. Τυρόμπαλες χωρίς τυρί. Σήμερα είναι το κλασικό μας χαρακτηριστικό το τυρί σε αυτό το μενού εδώ που φτιάχνουμε το γιορτινό και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν και λίγο φετούλα κύμου. Αχ, πόσο χαίρομαι που γελάει, παιδιά, η κύμη είναι υπέροχο. Μια γελαστή, υπέροχη παρουσιάστρια. Η οποία δεν αγαπάει το τυρί, προφανώς. Όχι. Αρκετά. Χαίρομαι, χαίρομαι λοιπόν. Ορίστε, γελάνε και αυτοί από εδώ, γελάνε και με ένα. Ωραία, θα περάσουμε ωραία σήμερα. Χαρούμενη μέρα. Λοιπόν, πες μου τι άλλο κάνω. Θα βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτος μέσα. Ωραία. Λίγο κρέμα γάλακτος για να σπάσουμε την τυρίλα εκεί. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο. Τυράκι, αλατάκι εδώ, ελάχιστο, δοκιμάζοντάς το. Θα βάλουμε και αν δούμε ότι χρειάζεται. Έτσι, αν δούμε ότι χρειάζεται. Και θα προσθέσω μία πινελιά λίγο τσαχπίνικη, η οποία είναι η κρέμα βαλσάμικου. Είναι κρέμα σιρόπι από βαλσάμικο ξύδι. Θα του δώσει λίγο πιο πικάντικη γεύση σε σχέση με αυτό που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα τυριά, σαν σύνολό τους. Ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Ένα πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Ένα τόσο καλό ανακάτεμα, το οποίο θα πρέπει όλα τα τυριά να γίνουν ένα. Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Έχουμε σουσαμάκι, έχουμε μαυροκούκι, έχουμε πράσινες πιπέρι. Τι είναι αυτό? Μαυροκούκι. Είναι μαύρο σουσάμι. Μάλιστα. Το οποίο και αυτό δίνει και γεύση. Α, σας κόπηκε τώρα το περίεργο το γέλιο με το μαυροκούκι. Μπορεί να το δοκιμάσετε κιόλας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πώς είναι εδώ η διαδικασία. Παίρνουμε, φτιάχνουμε μικρά μπαλάκια από τυράκι και απλά θα τους βάλουμε μέσα πραγματάκια, όπως είναι ας πούμε... Ελίτσα. Ελίτσα, ροδελίτσα, απλά και ωραία. Το τυλίγουμε για να μπει μέσα η ροδέλα και αμέσως μετά θα το βάλουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να το πασπαλίσουμε. Δηλαδή, θέλουμε αυτό να έχει να κάνει με σουσάμι, θέλουμε να έχει να κάνει με μαυροκούκι, θέλουμε να έχει να κάνει με σκέτο πιπέρι. Και μόνο με μαυροκούκι γίνεται. Βεβαίως. Τώρα σου φτιάξω ένα και θα το δεις. Μπορώ να δοκιμάσω ένα τέτοιο. Φυσικά και να δοκιμάσεις. Ιδιαίτερη γεύση και ταιριάζει πολύ με αυτά τα τυριά. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο στο παρουσιαστικό του μπουφέ. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ λοιπόν θα προτιμήσω να βάλω λίγο παστούλα. Δεν έχει καμία. Δηλαδή έντονη γεύση δεν έχει. Δεν έχει, είναι πολύ όμορφο εμφανισιακά αυτό. Mm. Σου δίνει κάτι διαφορετικό στην εμφάνιση. Κάνει τυροκευτέδες black and white. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν. Και πρώτη μας σήμερα στην παρουσία, έτσι. Σήμερα είναι. Τι να πούμε. Μπράβο, μπράβο στην παρουσία. Λοιπόν. Μαύρο κούκι λοιπόν. Κοίτα τι ωραία που γίνεται. Εδώ πέρα είναι σαν τρουφάκι σου μοιάζει αυτό βέβαια περισσότερο. Ναι, όντως σαν τρουφάκι είναι.
Έχεις ήδη φτιάξει λοιπόν άλλον έναν τυροκεφτέ. Και φυσικά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε όλους αυτούς εδώ, είτε βάζοντας αλμυρό μπισκότο, είτε βάζοντας πιπεριά, είτε βάζοντας ροδέλα ελιάς, είτε βάζοντας πάστα, είτε βάζοντας οτιδήποτε θέλει ο καθένας να βάλει. Ακόμη και φέτες μπέικον. Και είναι έτοιμο αυτό τώρα. Είναι έτοιμο να το φάει κάποιος. Θα το βάλουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει. Ναι. Θέλει λίγο σφίξιμο στο ψυγείο. Κοιτάξτε τι ωραίο. Είναι πολύ εμφανίσιμο, πολύ έξυπνο και μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά υλικά, να παίξεις με τα υλικά στην κυριολεξία. Σοφία. Και εμάς μας αρέσουν τα παιχνίδια. Τέλεια. Και γελάμε, τα γελαστά παιδιά είμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, γελάσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Με ζεδάκια φοβερά. Θα βάλω και μη τυκλώνουν να γεράσετε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν θα μείνει τίποτα. Από τώρα μέχρι μετά το διάλειμμα, σε πληροφορώ. Δεν θα μείνει τίποτα από όλα αυτά καλή τα ωραία που μας έφτιαξες. Ολωνών. Σοφία, καλή χρονιά να έχουμε. Να έτσι χαμογελαστεί να είμαστε με κέφι να πάντα. Να δώσω μια ευχή στον κόσμο. Νόστιμη χρονιά. Νόστιμη χρονιά από κάθε άποψη. Το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι μια ωραία ευχή από σεφ, έτσι δεν το συζητώ. Εμείς πάμε σε...